Σου πω ότι από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά έχουν έρθει πάνω από 11.000 πρόσφυγες. Από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα το πρωί. Σήμερα με το πλοίο Αριάδνη από Χίο και Μυτιλίνη κατέφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 1.350. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείτε την εικόνα μιας οικογένειας από τη Συρία. Είναι τρεις γενιές. Είναι ο παππούς, τα παιδιά και τα εγγόνια. Ο παππούς είναι 72 ετών. Κοίταξε, μόλις πήγε η κάμερα κατευθείαν, σκέπασε το πρόσωπό της η γυναίκα. Είναι ο παππούς με το καρότσι. Η σύζυγος 60. Ναι, κοίταξε, γυναίκα, μετέφεραν, έφυγε από τη Συρία, έμεινε στην Τουρκία, μείνανε για δύο μήνες. Όλη τη διαδρομή την έκανε περπατώντας και όταν μπορούσε κάποιος από τα παιδιά του τον έπαιρναν στην πλάτη και τον μετέφεραν γιατί πονάνε τα πόδια του ανθρώπου. Φτάσανε λοιπόν στη Μυτιλίνη πριν από λίγες ημέρες, αφού είχαν μείνει όπως σας είπα για δύο μήνες στην Τουρκία. Έφτασαν στη Μυτιλίνη και σήμερα το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά. Από χθες λοιπόν το Terminal 2, ο σταθμός επιβατών λοιπόν 2 στο λιμάνι του Πειραιά έχει κόσμο και από χθες, έχει γεμίζει και σήμερα. Είναι ο σταθμός 1, είναι ο σταθμός 7 και σε λίγο ανοίγει και το Terminal, ο σταθμός επιβατών 3. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι του ΟΛΠ πού να πάνε τον κόσμο, πού να τους κατευθύνουν. Οι εθελοντές και η ιδιωτική πρωτοβουλία του κόσμου τους βοηθάει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους παρέχουν φαγητό. Κρουασάν, μπισκότα, ζεστό τσάι, νερό, φρούτα, ό,τι μπορεί ο καθένας έρχεται και φέρνει στον κόσμο αυτό να φάει κάτι, να πιει λίγο τσάι, αν δώσουν και λίγο γάλα στα παιδιά. Και περιμένουν την επόμενη κίνηση. Οι πρόσφυγες λοιπόν από το πρωί, φτάνοντας λοιπόν στο λιμάνι του Πειραιά, αφού κάθονται λίγο και να ενημερωθούν, θα δουν τι θα κάνουν. Αν θέλουν να επιλέξουν και να πάνε σε κάποιον από τους σταθμούς επιβατών και να περάσουν την ημέρα τους και στη συνέχεια ο στόχος τους είναι τα σύνορα. Να φύγουν από την Αθήνα, να φύγουν από την Ελλάδα. Ναι, μην ξεχνάμε ότι τους έχουν παραμυθιάσει και οι δουλέμποροι. Ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθεί τρόπος, θα φύγετε. Πάμε, σε δύο μέρες θα έχετε πάει εκεί που θέλετε. Και έρχονται εδώ σε ένα άγνωστο περιβάλλον, όσο και να έχουν μερικοί επαφές με Facebook, με αυτά με το, και ξέρουν περίπου τι γίνεται. Πολλοί άλλοι δεν βλέπουν ούτε τηλεόραση φυσικά ούτε τίποτα. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, και δεν μπορούν και να επικοινωνήσουν. Αν δεν υπάρχουν μετεφραστές, δεν μπορούν να με κοινωνήσουν γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αγγλικά. Και κατά ψέματα, αν δεν γνωρίζει και αγγλικά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν και αυτοί μέσω ότι. Υπάρχουν οι μεταφραστές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τον κόσμο και να εξυπηρετήσουν τους εθελοντές. Οι οποίοι μεταφραστές είναι από ΜΚΟ, ας πούμε, και από τέτοια, έτσι. Εθελοντές μεταφραστές. Είναι εθελοντές μεταφραστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και γνωρίζουν τη γλώσσα, είναι κάτοικοι της Ελλάδος. Είτε από τη Συρία είτε από το Αφγανιστάν και γνωρίζουν τη γλώσσα και έρχονται γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη γλώσσα, μιλάμε και για τις διαλέκτους. Που είναι πολύ δύσκολο στο να γίνει μετάφραση, γιατί μπορεί κάποιος να ξέρει τη γλώσσα, αλλά να μην ξέρει τη διάλεκτο και να μην μπορεί να επικοινωνήσει και να συνεννοηθεί με τον κόσμο. Περιμένουν λοιπόν εδώ οι άνθρωποι να μάθουν τι θα κάνουν και υπάρχουν τα αστικά λεωφορεία τα οποία περνάνε μπροστά από το σταθμό επιβατών το 2 και παίρνουν τον κόσμο και τους πηγαίνουν τώρα θα τους πάνε στο σταθμό επιβατών 3 γιατί και ο 7 και ο 1 είναι γεμάτοι. Γεμάτοι κόσμο. Χθες το βράδυ υπήρξε μια οδηγία από το λιμενικό να καθυστερήσει τα πλοία από τα νησιά για να προσπαθήσουν να φτιάξουν λίγο την κατάσταση στον Πειραιά για να μην... Ναι. Μα διάβαζα χθες ότι δόθηκε και άλλη οδηγία στους πλοιοκτήτες εκεί να θεωρήσουν ότι παίρνουν τους μισούς, ότι η χωρητικότητα των πλοίων από 1.800 είναι 900. Για να μπαίνουν 900. Για να προσπαθήσουν να ελέγξουν κάπως αυτές τις μέρες το πόσοι έρχονται στην Αθήνα. Αυτά τώρα είναι λίγο. Δεν γίνονται εύκολα. Βγάζουν από εκεί, από τα πρακτορία, βγάζουν εισιτήριο. Ορμάνε όλοι μαζί σου καταπέλτες. Ποιος σας σταματήσει. Χθες υπήρξαν πλοία τα οποία φιλοξένησαν μετανάστες μέσα και δεν έφυγαν για τον Πειραιά. Καθυστέρησαν να φύγουν. Λοιπόν, παιδιά, ο κύριος Δρίτσας, υπουργός εμπορικής ναυτιλίας πριν από λίγο. Το επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Ναι. Έχουμε σχέδιο επιβράδυνσης μεταφοράς μεταναστών. Το δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Θέλουμε επιβράδυνση του ρυθμού κίνησης από τα νησιά χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα για να μην δημιουργηθεί διαχειρίσιμη κατάσταση. Α, και το ρωτάνε και αυτό που σας λέω τώρα. Ισχύει ότι θα μεταφέρετε το 50%? Όχι κατά ανάγκη, λέει. Αν το νησί δεν έχει πολύ κόσμο, τότε μπορεί να μεταφέρονται και όλοι. Αν έχει κόσμο, δεν θα μεταφέρονται όλοι. Ναι. Αυτό είναι. Άρα και θα καθυστερούν τους μισούς από όσους χωράνε στο πλοίο για λίγες μέρες. Τους μισούς. Αυτό. Ναι.
Τα τρία πλοία που έχουμε εναυλωμένα θα μείνουν στα νησιά για στέγαση των μεταναστών. Το Βενιζέλο θα μείνει στη Μυτιλίνη, άλλο πλοίο στοιχείο και άλλο πλοίο στη Σάμο. Για δύο μέρες θα λειτουργήσουν ως χώρο στέγασης. Άτυπα hot spot. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο, αλλά δεν το λένε, δεν είναι μόνο για να γίνει πιο διαχειρίσιμη κατάσταση στον Πειραιά και στους εθνικούς δρόμους. Νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα από την άλλη μεριά ότι παιδιά, αν έρθετε, διότι πλέον, αν έρθετε στα νησιά, σταματήστε, διότι μπορεί να εγκλωβιστείτε εδώ. Αν μπορεί να φύγετε. Άπαξ και τους βγάλεις στη στεριά, αυτοί παίρνουν το δρόμο και προχωράνε μέχρι τα σύνορα. Άμα είναι στη Μυτιλίνη ή στην Κόη στοιχείο, πού θα πάνε. Μόνο με ελληνικό πλοίο μπορούν να φύγουν τη γραμμή. Οπότε είναι και ένα μήνυμα προς τα εκεί. Αλλά δεν μπορούν να το πούνε γιατί οι νησιώτες θα γίνει χαμός. Αυτό πήγα να σου πω. Μα ήδη μετά... το λέει κιόλας ο κ. Δίτσας. Δεν θα κάτσουν πάνω από δύο μέρες. Ναι, αυτό είναι μήνυμα προς τα εκεί. Είμαστε τρελοί, αλλιώς θα γεμίσουν τα νησιά. Προς τους νησιώτες είναι το μήνυμα αυτό. Ναι. Αλλά αντικειμενικά γεμίζουν τα νησιά κόσμο. Προφανώς. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και τουριστική περίοδος εν όψη, όπου δεν θα είναι πολύ ευχάριστη εικόνα να γεμίσουν τα νησιά με μετανάστες και μετά να δημιουργηθεί εκεί ένα χάος, έτσι. Για πάμε και στην πλατεία Βικτωρίας. Πάμε στο Μάριο Κωνσταντίνη να δούμε τι γίνεται εκεί. Έλα Μάριε. Ναι, καλημέρα σας από την πλατεία Βικτωρίας. Από χτες το βράδυ όπου είχαν μείνει γύρω στα 100 με 150 άτομα στις 12 το βράδυ, αυτή τη στιγμή είναι κατά πολύ λιγότεροι, γύρω στους 60 με 70 μετανάστες, κυρίως Αφγανοί είναι αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Δεν είναι πάρα πολλές οικογένειες, υπάρχουν βέβαια και παιδιά, αλλά κατά κύριο λόγο είναι νέοι άντρες. Οι περισσότεροι έχουν κοιμηθεί μέσα σε sleeping bag με κουβέρτες όπου τους έχουν φέρει ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η πλατεία πρέπει να πούμε ότι είναι αρκετά εξοπλισμένη, δηλαδή υπάρχουν οργανώσεις που φέρνουν είναι πολύ σκόρμα σε κύριο Μάρια. Αυτή τη στιγμή είναι 60-70. Άρα η υπόλοιπη πήγανε. Η χθεσινή ρε Μάρια που ήταν άλλοι 150-200 που πήγανε δηλαδή. Έλατε. Μέχρι χθες το βράδυ υπήρχαν γύρω στους 100-150. Πάρα πολλοί από τους μετανάστες φεύγουν και στις γύρω γειτονιές, πάνε να βρουν και κάποιους άλλους κατακλυσμούς, καθώς η πλατεία... Ναι, γιατί η πλατεία είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει και αυτή η εικόνα που βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες με τις σκηνές που φέρνανε οι μετανάστες μαζί τους. Όλοι οι μετανάστες μένουν έξω. Δηλαδή το κρύο τους διαπερνάει, υπάρχουν μόνο κουβέρτες από κάτω για να μην περνάει η υγρασία από το πάτωμα και από εκεί και πέρα τα sleepy bank. Όσον αφορά να πούμε για την απόπειρα αυτοκτονίας που έγινε από δύο μετανάστες χθες το μεσημέρι. Πήγαν να κρεμαστούν, Που προσπάθησαν να κρεμαστούν. Πήγανε να κρεμαστούν από ένα δέντρο. Μιλήσαμε με ανθρώπους των ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν και δύο στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Υπήρχε και ένα περιπολικό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να προσέχει το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ενώ έτσι, από τα οξύμορα της χθεσινής νύχτας είναι ότι ενώ όλη η πλατεία ήταν γεμάτη με Έλληνες που βλέπανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άντερλεχτ, η πλατεία μέσα ήταν γεμάτη με μετανάστες που προσπαθούσαν να βρουν ένα καταφύγιο. Αυτά είναι οι δύο εικόνες. Λοιπόν, καλημέρα Μάρια, θα τα πούμε και αργότερα. Είναι τρομακτικές οι συνθήκες που ζουν. Άκουγα χτες στο δελτίο μας του πρόσφυγες που μιλάγανε. Προκειμένου να πεθάνουμε εκεί πέρα, σου λέει στη Συρία με τους βομβαρδισμούς και αυτά, εδώ έχουμε αργό θάνατο, πεθάνουμε στους δρόμους. Ναι. Αλλά είναι προτιμότερο αυτό από αυτό που γίνεται εκεί. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από αυτούς από τους πρόσφυγες έχουν δει δικούς τους ανθρώπους διαμελισμένους, πεθαμένους από τα εκεί στο Χαλέπι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ναι. Πέτρα πάνω στην πέτρα. Και συνεχίζουν αυτή η Οδύση, αυτός ο Γολγοθάς που δεν έχει τελειωμό. Δηλαδή έχουμε δεκαετίες να το ζήσουμε αυτό. Οι παλιότεροι δηλαδή. Μα λένε ότι είναι η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, διάλειμμα.